ένα χρόνια ή και δεκαετίες, όπως είναι ποιος θα είναι στην Κομισιόν, ποιος θα είναι στην Τράπεζα της Ελλάδας, τι θα γίνει με το δημόσιο χρέος, επιβάλλεται η συνεννόηση με το πρώτο κόμμα στη χώρα, όπως καταγράφει. Τώρα που βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιβάλλεται. Τα προηγούμενα χρόνια το δεύτερο. Μπορώ να μιλώ χωρίς διακοπές. Ναι, αλλά να σας ρωτάμε. Όταν λέτε επιβάλλεται, με συγχωρείτε. Επ' αυτού, γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, αν έρθει ο Σαμαράς, θεωρητικά δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί άλλος κυβερνάει. Μισό λεπτό. Εάν έρθει ο Σαμαράς και σας πει: έχω πέντε ονόματα για την Τράπεζα της Ελλάδος, θα του πείτε αυτό, συμφωνώ σε αυτό. Και θα του πείτε: θέλω να θέλετε απάντηση, κύριε Οικονομέα. Θεωρώ ανομαλία για τη χώρα, πρόβλημα για την ελληνική δημοκρατία, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας δύο χρόνια τώρα δεν έχει έρθει μία φορά στη Βουλή να συζητήσει με τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης στις ερωτήσεις. Δεν τον έχει, είναι το θέμα. Δεν τον έχει καλέσει μία. Μπορώ να μιλώ χωρίς να διακόψω. Μα σας παρακαλώ. Εσείς θέλετε να συγχωρήσετε σε ένα πρόσωπο. Θέλετε. Στην ουσία παντό. Στην ουσία παντό. Επί της ουσίας θέλετε να συγχωρήσετε για ένα πρόσωπο. Για τον επίτροπο. Θέλετε. Και αν θέλετε, γιατί δεν συγχωρείτε για τον πρόσωπο. Σας απαντώ στην ουσία και θα επιμείνω όσο και να διακόπτετε όλοι μαζί. Λοιπόν, θεωρώ πρόβλημα για τη χώρα, για τη λειτουργία της δημοκρατίας, ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αντώνης Σαμαράς, δύο χρόνια τώρα δεν έχει φωνάξει μία φορά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο Μέγαρο Μαξίμου, να τον ενημερώσει, να του ζητήσει τη γνώμη του. Ναι. Έχει τορπιλήσει όλες τις προτάσεις για σύσκεψη υποδομητής της δημοκρατίας. Και λέει, ακούστε, και λέει, ο πρόεδρος δημοκρατίας κάνει συσκέψεις όταν υπάρχει μια κρίση. Ένα λεπτό, αφήστε το δέλεγιο. Σε αυτό μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά άλλο σας ρώτησα εγώ. Σε αυτό μπορεί να έχετε δίκιο, δεν το αφήσετε κανείς, η πράξη είναι αυτή. Λοιπόν, ας τον καλέσει λοιπόν για πρώτη φορά επιτέλους να σπάσει και αυτό το ταμπού. Θα πάει. Βεβαίως θα πάει. Και θα συμφωνήσουν και για ονόματα. Το τι θα γίνει θα φανεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί. Και να πω και κάτι ακόμη. Γιατί με ενοχλεί. Μα σου λέει θα πάει, τι έχει απομονωθεί. Ψάχνετε τώρα. Και δεύτερον, είναι σαφέστατο αυτό που είπα. Και δεύτερον, εγώ σαφή πράγματα λέω. Γι' αυτό ενοχλούν. Λοιπόν, και δεύτερον, ακούω τον κύριο Βενιζέλο να λέει: είμαι έτοιμος να προτείνω στον Τσίπρα να μας πει τη γνώμη του για το χρέος. Ο κύριος Βενιζέλος δεν έχει καμία αρμοδιότητα για αυτά τα θέματα. Καμία αρμοδιότητα. Είναι αντιπρόεδρος και υπουργός εξωτερικών. Αρμοδιότητα έχει ο πρωθυπουργός, ο οποίος αρνείται να συζητήσει με τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος είναι κορυφαίος παράγων κατά το Σύνταγμα. Νομίζετε τον Σαμαρά, δεν νομίζετε τον Βενιζέλο να συζητείτε. Όχι, λέω ότι αν θέλουμε, να λειτουργεί σωστά η δημοκρατία και οι θεσμοί, πρέπει κάποιοι να πούν στον κύριο Σαμαρά, πρώτον, να έρχεται στη Βουλή, να απαντάει στις ερωτήσεις αντιπολίτευσης, να δέχεται τις προτάσεις. Λοιπόν, και δεύτερον, εντάξει, σοβιάστονε τώρα. Και δεύτερον, να τον καλέσει τον Μαξίμου να μιλήσουν μια φορά. Και για τον Βενιζέλο θέλω να πω ότι είναι αντιπρόεδρος και δεν έχει καμία αποδοχή. Παρακαλώ. Και ένα τρίτο, μας έχετε τρελάνει αυτές τις μέρες. Ποιοι? Διάφοροι δημοσιογράφοι. Τι θα κάνετε αν καταργηθεί το μπόνους κτλ. Ας συνεννοηθεί πρώτα ο Βενιζέλος με το Σαμαρά που του βάλε πάγο. Έτσι. Το κόψανε. Ας αποκτήσει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν λέω ότι εμείς με αυτά δεν παίζουμε. Έχουμε θέσεις. Έχουμε πει με βάση την κοινή λογική ότι ρε παιδιά, δεν μπορείτε να τα κάνετε σαν να μην συνέβη τίποτα. Είχατε 85-35 χρόνια. 85% άθροισμα. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Εσείς θα απαντήσετε τώρα, ένα λεπτό. Να τελειώσω τη φράση. Μα το κάνετε πίσω. 38 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Κύριε Παπαδημούλη, παρακαλώ. Να τελειώνω τη φράση. Ναι, αλλά δεν γίνεται όμως. Θα τελειώσω χρόνο. Δεν κανένα, να ακούστε. Ναι. Δεν διακόπτετε, διότι μιλάτε μόνο εσείς. Παρακαλώ. Σε ερωτήσεις. Λοιπόν, 38 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είχαν 85%. Τους κατέβασε ο λαός το 42. Συνασπίστηκαν. Τώρα του κατέβασε στο 31. Λοιπόν, και πάλι κάνω δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι αλαζονία. Μπορώ να πω κάτι πολύ γρήγορα. Όχι, να μιλήσω Τσούκα. Δύο λεπτά. Και δεν θα μιλήσω για τα κομματικά μου. Θα κάνω σχολιασμό για τα κομματικά. Θα ρωτήσουμε αμέσως μετά. Μετά βομβαρδίστε με, πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σε κάθε κοινοβουλευτική δημοκρατία.